πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε και να αντιμετωπίσουμε τις εξελίξεις. Και εμείς αυτό που θέλουμε είναι αυτός ο διάλογος να οδηγήσει σε αυτά αποτελέσματα και να εκτιμήσει μια κοινωνικά ισορροπημένη μετάβαση στην εποχή, μεγιστοποιώντας τα αναπτυξιακά και κοινωνικά ωφέλη και ελαχιστοποιώντας τις συνέπειες, τα προβλήματα και τις ανισότητες. Επίσης, σημαντικό για μας είναι η τεχνολογική πρόοδος, επειδή πρέπει να μετουσιωθεί σε μια δίκαιη ανταμοιβή της αναμενόμενης αύξησης της παραγωγικότητας, είτε με υψηλότερους μισθούς, είτε με μειωμένο χρόνο εργασίας, χωρίς φυσικά μείωση αποδοχών. Τώρα, δύο λόγια θέλω να πω για τον τραπεζικό κλάδο, γιατί το 19 είναι μια πολύ κρίσιμη περίοδος και για τους τραπεζιοπαλλήλους, επειδή έχουμε την υπογραφή της κλαδικής σύμβασης εργασίας μπροστά μας, και για εμάς τους εργαζόμενους της Εθνικής Τράπεζας, όπου υπάρχει η επιχειρησιακή σύμβαση. Όπως ξέρετε, είχαμε πρόσφατο συνέδριο της ΟΤΟΕ, το 32ο, ολοκληρώθηκε, βγήκαν τα καινούργια, έγινε εκλογή του καινούργιου Προεδρείου και του Γενικού Συμβουλίου. Και από εκεί και πέρα έχουμε περάσει την έναρξη των διαπραγματεύσεων, όπου είναι και μια αφετηρία της διεκδικητικής προσπάθειας της ΟΤΟΕ να έχουμε μια καινούργια κλαδική σύμβαση, η οποία, όπως γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε στην 31/12/18 και τώρα υπάρχει η παράτασή της για το τρίμηνο. Για μας, επειδή πιστεύουμε ότι οι τραπεζοϋπάλληλοι πραγματικά σήκωσαν ένα πολύ σημαντικό βάρος στα χρόνια της κρίσης, γι' αυτό έχουμε, νομίζω, νόμιμες απαιτήσεις, όπου πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τις τράπεζες.